πάλι. Το σημερινό μας μάθημα έχει να κάνει πάλι με τη φυσική της δικτύου. Σας θυμίζω ότι είμαστε στην παράγραφο με τη σύνοση της αναδόσης. Το σημερινό μάθημα θα το αφιερώσουμε σε λίγο προχωρημένα. Δηλαδή, όπως τα χαρακτήριζα και εγώ, μιλάμε για extreme θέματα. Εγώ θέλω να τα πω από τους δικούς μου προσωπικούς λόγους. Παλιά ήταν ανάμεσα στην ίδια με το σύστημα των δεσμών στη φυσική. Κάποια στιγμή ατόμησαν, αλλά κι αν έχω τη συνήθιση μου, ήθελα να το πω και να το έχετε υπόψη σας. Μερικές φορές διάφορα βοηθήματα κυκλοφορούν και ασκήσεις οι οποίες μας συμπτωχίζουν σε αυτό. Οπότε ας το δούμε, ας μην συμπορευτούμε να το πω απλά την ενέργεια. Το θέμα το οποίο θα διαπραγματευτούμε, σας το διαβάζουμε λοιπόν, σε μια αυθύνουσα ταλάντωση. Σε μια φθήνουσα ταλάντωση με αποσβητική δύναμη F απόσβεσης μείον B επί D να βρείτε το έργο που πρέπει να παρέχουμε ανά περίοδο ώστε να είναι αμύωτο. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα και ξεκινάμε να δούμε πώς αυτό διαπραγματεύεται. Λοιπόν, ακούστε. Έχουμε. Η δύναμη απόσβεσης δεν είναι από τον τύπο μείον πέντε. Το στοιχειώδε έργο αυτή που είναι F επί δέλτα χ σε απόλυτο, είναι δε επί δε επί δέλτα χ. Άρα, οι στοιχειώδες ισχύς αυτής της δυναμής, που είναι δέλτα W δια δέλτα τ, είναι δε επί δε επί δέλτα χ προς δέλτα τ. Το δέλτα χ προς δέλτα τ, σας θυμίζω ότι είναι η ταχύτητα, άρα γίνεται δε επί δε, συγγνώμη, δε επί δε επί δε, δηλαδή η ισχύς είναι δε επί δε στο τετράγωνο. Κρατήστε το αυτό, μπορεί να χρησιμεύσει και σε κάποιες ερωτήσεις περισσότερες που ζητάει ένα άλλο ρυθμό απώλειας ενέργειας της δύναμης είτε ανάλογος του τετράγωνο της ταχύτητας ή ανάλογη με ταχύτητα. Στην ουσία είναι αυτή η απόδειξη. Η ισχύς της δύναμης απώλειας, αν είναι ανάλογη με ταχύτητα, είναι το τετράγωνο της ταχύτητας. Από ό,τι βλέπετε, είναι ανάλογη με το τετράγωνο της ταχύτητας. Οπότε, προσέξτε τώρα πώς δουλεύει η τεχνική. Λέμε ότι η ισχύς της στοιχειώδης είναι δέλτα W δια δέλτα D. Κάνουμε χειραστή και λέμε ότι το στοιχειώδες έργο που καταλαβαίνει αυτή τη δύναμη είναι δέλτα P δέλτα D. Χρησιμοποιώντας τη σχέση 3, φτάνουμε εδώ σε αυτή εδώ τη σχέση D επί D στο τετράγωνο επί δέλτα D. Οπότε, προσέξτε, εμείς θέλουμε τώρα να δούμε το συνολικό έργο, το οποίο με τα μαθηματικά, αυτό το σύμβολο του αθλήματος που το έχετε υπόψη σας, το συνολικό έργο από τη χρονική στιγμή τα ψωμιά μέχρι τη χρονική στιγμή τα περίοδο, αυτή εδώ τη συνάρτηση. Εδώ θέλει λίγο προσοχή το πράγμα, γιατί αρχίζει, εδώ το πράγμα αρχίζει κάποια στιγμή που ξεφεύγει. Αυτή η δε γνωρίζετε ότι γράφεται δε μαξ συνημήτων ωμέγα δε. Με αποτέλεσμα η προηγούμενη παράσταση να γίνει σίγμα τάφη στον τομιδέν ενός τάφη στον τάφ, δε, δε μαξ τετράγωνο, συνήθως τετράγωνο με ένα δε, δέλτα δε. Προσέξτε τώρα. Θα σβήσω για να συνεχίσω το θέμα από εδώ πάνω. Ακούστε. Εδώ τώρα ξαναγράφω ότι είμαστε στο W ολικό ισούται σίγμα από τάφ στο 0 μέχρι τάφ στο τάφ του B D max τετράγωνο συνημήτων τετράγωνο ωμέγα τ δέλτα τ. Προσέξτε τώρα. Το συνημήτων τετράγωνο ωμέγα τ υπάρχει μια σχέση από τα μαθηματικά ότι είναι ένα και συνήθως το διπλάσιο τόξου 2 μέγα δεύτερα. Τώρα, αντικαθιστώ επίσης το δε μαξ
Γράψτε ο μέγα διά, ο γνωρισμό του θέλατος. Και αυτό εδώ το πράγμα παιδιά γίνεται. Τάφο στο πλέον δεν, τάφο στο τάφο δε. Ο μέγα πράγμα αλφα, τραγώ του ένα και συνημίτωνο δύο ωμέγα τε δεύτερα. Αυτό παιδιά θα κάνουμε εδώ μέσα στην εμπιστική. Θα γίνει. Σύμβο, τάφο στο πλέον δεν, τάφο στο τάφο δε. Ο μέγα πράγμα αλφα, τραγώ δεύτερα. Μια επιμελητική και ο μέγα πράγμα αλφα, τραγώ συνημίτωνο 2 ωμέγα τε δεύτερα. Σπάμε τώρα αυτό το πράγμα σε δύο αθροίσματα. Σπάμε αυτό το πράγμα σε δύο αθροίσματα. Το ένα είναι το W υλικό. Σίγμα από τάφη στον το 0 μέχρι τάφη στον τάφ. Εδώ μου συμφωνείτε κάποια στιγμή έφερα ένα δεύτερο τε. Σωστά. Ωραία, οπότε γίνεται εδώ B, ωμέγα τετράγωνο, α τετράγωνο, δεύτερα, δέλτα, τε, συν το άλλο άθροισμα, τάξο με δέλτα, τάξο με τάφ, του B, ωμέγα τετράγωνο, α τετράγωνο, συνήθω 2, ωμέγα τε, δέλτα, τε. Προσέξτε τώρα, εδώ μπορείτε να βγάλετε, εδώ καταρχάς θέλω να εξηγήσω κάτι. Εδώ μπορείτε να βγάλετε, ας κάνω πρώτα αυτό, απ' έξω το σταθερό παράγοντα που είναι αυτός και εδώ σας μένει το άθροισμα του χρόνου. Από τάφος όλο το 0 μέχρι τάφος όλο τάφ, δέλτα δε. Αυτό εδώ, το καταλαβαίνουμε είναι μια περίοδος. Συν, εδώ λοιπόν αυτό το πράγμα θέλει προσοχή και εδώ σου παραδείξω ένα τεράστιο ισοδυναμή και οφείλω να δώσω μια εξήγηση εδώ πέρα του τι είναι αυτό το πράγμα. Η γραφική παράσταση τελειά, συνήθως 2 ωμέγα τε, με δέλτα τε, συνήθως 2 ωμέγα τε. Μέτε, από τα μαθηματικά, έχει διπλάσια συχνότητα, είναι αυτή εδώ. Το γινόμενο αυτό που βλέπετε εσείς εδώ πέρα, το συνήθως ωμέγα 2 ωμέγα 2 με δέλτα τε, εκφράζεται από το εμβαδάκι αυτό. Ναι, αλλά σε μία περίοδο όλα αυτά τα εμβαδά, προσέξτε, όλα αυτά τα εμβαδά κάνουν πόσο. Είναι δύο θετικά πάνω από δύο θετικά κάτω. Άρα όλο αυτό, παιδιά, γίνεται 0. Οπότε, βάζουμε ένα συν 0 και κοιτάξτε που καταλήγουμε. Πάρα πολύ ωραία. Καταλήγουμε στον τύπο παιδιά με ωμέγα τετράγωνο, αλφα τετράγωνο, 2 επί τε. Αν γράψετε το τε με 2 π προς ωμέγα, κοιτάξτε πώς διαμορφώνεται ο τύπος με ωμέγα τετράγωνο, αλφα τετράγωνο, 4, 2 π προς ωμέγα, θέλει το 2 και το 2, θέλει το ωμέγα τετράγωνο, είναι ο τύπος μπόα από τετράγωνο, όπως το λέω εγώ χαρτοδοχώντας. Τώρα, φανταστείτε. Εντάξει, δεν νομίζω. Επαναλαμβάνω, το θέμα το οποίο διαπραγματευτήκαμε σήμερα σε πρώτη φάση είναι ένα θέμα το οποίο ακουμπάει την ευθύνη περιοχή της ύλης, που δεν νομίζω εγώ προσωπικά ότι μπορεί να εμφανιστεί στις εξετάσεις, αλλά θα μου πείτε ότι το κάνετε. Το κάνω γιατί θέλω οι μαθητές μου να έχουν και αυτή την εμπειρία, να το έχουν δει μια φορά, ώστε σε περίπτωση που, να το πω απλά, όπως το λέει ο λαός, υπάρχει ο διάλογος στο κοντάκι, να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και προσέξτε, δεν μας φτάνει αυτό, δεν μας φτάνει αυτό. Θυμηθείτε ότι έχουμε και τις σύνωσες ηλεκτρικές. Σωστά. Ωραία. Αναρωτιέται λοιπόν κάποιος κανείς και μου λέει, ψάχνοντας το μυαλό του, τη φυσικούρα που ξέρει, τι λέει, υπάρχει μετά αντίστοιχο θέμα και στην και στις ηλεκτρικές. Βεβαίως και υπάρχει. Προσέξτε, ποια θα είναι αυτή η διατύπωση του θέματος και θα το τρέξουμε αυτό πιο γρήγορα. Σε ένα κύκλωμα LSE με αντίσταση ρο, γιατί εκεί οφείλεται η ευθύνη στην ανταλλάσσωση, να βρείτε πώς η ενέργεια πρέπει να παρέχουμε ανά περίοδο για να είναι αμήνυτη. Προσέξτε τώρα. Έχω το κύκλωμά μου, το LSE. Εδώ είναι ο κύκλος της. Εδώ είναι το πίνιο. Και πείτε ότι έχουμε και μια λύση σου λάρω. Λοιπόν, έλα. Η λύση. Λόγω φαινομένου τζάουλ, λόγω φαινομένου τζάουλ, δέλτα W, ισούται και ένα τετράγωνο με πυρότητα δέλτα τέ. Το γιώτα όμως,
γνωρίζουμε σε αυτή την ηλεκτρική κατάδοση ότι γράφει μία μικρή τα μήτρο ΜΕΓΑΤ. Άρα αυτό γράφει μία μικρή τα τετράγωνο, η μήτρο ΜΕΓΑΤ παίζονται. Μήτρο τετράγωνο γράφει. Άρα το συνολικό έργο που βλέπουμε πάλι τον ίδιο τρόπο είναι το, το άνθρωπο στοιχειωτό έργο με το τάφι στον τέλο μέχρι τάφι στον τάφο. Είναι η γιώτα τετράγωνο που να ξέρει θα πάρουμε τότε το απόλυτο, καταλάβατε. Μα ενδιαφέρει η απόλυτη τιμή. Γιώτα τετράγωνο, ημίτρονο τετράγωνο, ωμέγα τέ, δε, δε. Το ημίτρονο τετράγωνο, ωμέγα τέ, σύμφωνα με την προηγούμενη νοοτροπία που είπαμε, είναι ο τύπο 1 μείον συνημίτρο με 2 ωμέγα τέ δεύτερα. Οπότε προσέξτε τι είναι αυτά. Είναι W λίγο ισούτε. Σίγμα από τάξον το 0 μέχρι τάξον τα του γιώτα τετράγωνο, 1 μείον συνημίτρο του 2 ωμέγα τέ δεύτερα επί δέλτα τέ. Θα κάνω εδώ πέρα παιδιά το χιαστή, τη χιαστή συγγνώμη, την επιμελητική. Θα γίνει αυτό δύο τετράγωνο. Έχω φάει ένα ρο, σίγουρα έχω φάει ένα ρο, δεν λέω σε ένα. Και εδώ έχω φάει ένα ρο, εδώ έχω φάει ένα ρο. Ναι, αυτό βάλα εδώ. Οπότε εδώ πάει το ρο. Είναι και ένα τετράγωνο επί ρο επί δέλτα τέ δεύτερα, συν δύο τετράγωνο. Συνημίτρο 2 ωμέγα τέ, ρο, δέλτα τέ, δεύτερα. Προσοχή τώρα. Πάμε πάνω. Πάλι εδώ πέρα θα εμφανιστεί το εξής. Θα βγάλω από εδώ τον σταθερό παράγοντα, ο οποίος είναι το γιώτα τετράγωνο ρο δεύτερα, θα μείνει μέσα το σίγμα δέλτα τέ από τάφι ισόν το 0 μέχρι τάφι στον τάφ που αυτό ξέρουμε πλέον ότι κάνει μια περίοδο, συν σίγμα, αν θέλετε να βάλουμε απ' έξω το σταθερό πάλι και ο τετράγωνο ρο δεύτερα, και μέσα μένει το σίγμα από τάφι ισόν το 0 μέχρι τάφι στον τάφ του συνήθωρο 2 ωμέγα τέ δέλτα τέ. Αυτό πάλι σας θυμίζω, αυτό πάλι σας θυμίζω ότι στη γραφική παράσταση συνημίτωνο 2 ωμέγα τέ με δέλτα τέ, συνημίτωνο 2 ωμέγα τέ με δέλτα τέ είναι αυτή σε μία περίοδο και αυτό το πραγματάκι είναι στοιχειώδες εντοδόν αυτό που σε μία περίοδο όλο αυτό κάνει μηδέν γιατί είναι όσο τα θετικά και τα αρνητικά. Και καταλήξαμε στη σχέση δαμιουργικό, γιο τετράγωνο ρο, δεύτερα επί τε, αν θέλετε να αντικαθιστάτε το τε με 2π προς ωμέγα, καταλήγετε στον τύπο γιο τετράγωνο ρο, δεύτερα 2π προς ωμέγα, αν θέλετε, γιο τετράγωνο ρο, πι προς ωμέγα, αν θέλετε γράφετε το γιώτα ωμέγα επί κιού από τη σχέση της ηλεκτρικής ταλάτωσης και τα λέγοντα. Λοιπόν, εδώ θα κλείσω τη σημερινή παράδοση με ένα σχόλιο. Το συγκεκριμένο θέμα εμένα μου θυμίζει πολλά πράγματα, διότι είχε πέσει παραγραφικές εξετάσεις με το σύστημα των δεσμών και ζητούσαν λοιπόν οι συνάδελφοι, ζητούσαν από τα παιδιά αυτό πώς η ενέργεια πριν από έναν χρόνο, τα περίοδο για να μην τα λάμψει. Οι μαθητές οι οποίοι ήξεραν φυσική έκαναν και έκαναν αυτό. Οι μαθητές οι οποίοι δεν θυμόντουσαν το θέμα ή το είχαν διδαχθεί λάθος, έκαναν το εξής. Είπαμε, το ποσό θερμότητας είναι γιώτα ενεργός στο τετράγωνο επί ρο επί τε. Όπου γιώτα ενεργός είναι η ενεργός στιγμή της ένδεσης του ρεύματος, θα θυμάστε στο αναλωσόμενο ρεύμα, γιατί το γιώτα μείον γιώτα επί το ρεύμα δεν πρόκειται τελικά αναλωσόμενο ρεύματος. Βάλα λοιπόν το γιώτα ενεργό, ότι είναι η γιώτα κεφαλαίο δια ρίζα 2, γίνεται γιώτα κεφαλαίο και έφτασα αμέσως στον τύπο αυτόν εδώ. Από ό,τι καταλαβαίνετε δεν έχει καμία σχέση αυτή η απόδειξη με αυτή η απόδειξη. Τελικά λόγω των συνθηκών που συμβαίνουν πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις πάτησαν οι δύο λύσεις σωστές για το καλό των παιδιών. Πάντως καταλαβαίνετε ότι αυτοί που ήξερα φυσική ακολούθησαν αυτή τη διαδικασία, ενώ αυτό δεν είναι σωστό. Γιατί δεν είναι σωστό, γιατί αντιμετωπίζουμε το ρεύμα σαν να έχει σταθερή τιμή, ενώ εδώ πέρα δουλεύουμε σε ιδέες τιμές που το ρεύμα συνεχώς αλλάζει. Αυτή ήταν η σημερινή μας δουλειά που είχαμε να κάνουμε με τις φτύνουσες ταλαντώσεις και δύο ειδικά θέματα
πάνω σε αυτούς. Έτσι βλέπω εδώ πέρα στις σημειώσεις μου ότι θα μπορούσε κάποιος να σας το αναφέρω αυτό έτσι από μια επιτροπικούς πλέον λόγους, θα μπορούσε κάποιος να σας ρωτήσει τη γραφική παράσταση της ταχύτητας. Νομίζω το έχουμε ξανασχολιάσει, αλλά ας το ξαναπούμε. Τη γραφική παράσταση της ταχύτητας σε συνάρτηση με τον χρόνο σε μία αυθένουσα ταλάττωση, εσείς πρέπει να σας δείτε τον Δ-max συνειμεί τον ωμέγα δ, γράψτε τον Δ-max ωμέγα επί α, ωμέγα επί α μη, για να το θυμηθείτε, ωμέγα δ, και το α μη, επειδή είναι φθήνουσα ε0 επί λάμδα, επί ε0 λάμδα δ, γίνεται έτσι. Και η ταχύτητα σε μέτρα σεγόν με τον χρόνο πάει έτσι. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση θα ήθελα να πούμε και ένα ειδικό θέμα στη σύνδεση της παραδόσης. Είναι αυτό το οποίο θα σας δώσω αυτή την γραφική παράσταση και η οποία είναι, να σου πω είτε, η οποία είναι το πλάτος έτσι, ξεκινάμε από α0. Σε μία περίοδο το πλάτος έχει γίνει α0 δεύτερα και στην επόμενη περίοδο το πλάτος έχει γίνει α0 τέταρτα. Αυτή είναι η περίοδος τ, αυτή είναι η δύο τ. Από 0 έως τ, κοιτάξτε, η μεταβολή της ενέργειας είναι τελική. Εν δεύτερο τ, α0 δεύτερο τετράγωνο, κλείνει η αρχική, που είναι δεύτερο δ α0 τετράγωνο, αυτό γίνεται δεύτερο δ α0 τετράγωνο τέταρτα, πλην δεύτερο δ α0 τετράγωνο. Εδώ θα πάει 8, εδώ 4, άρα αυτό κάνει μείον 3, 8 του δ α0 τετράγωνο. Προσέξτε όμως, το ποσοστό μείωση της ενέργειας είναι η τελική πλην αρχική προς αρχική επί 100%. Η τελική είναι δεύτερο δ, α0 δεύτερο, όλος το τετράγωνο, πλην δεύτερο δ, α0 τετράγωνο, προς ε δεύτερο δ, α0 τετράγωνο, επί 100%. Αυτό κάνει. Εν δεύτερο δ, α0 τετράγωνο τ, πλην δεύτερο δ, α0 τετράγωνο, προς ε δεύτερο δ, α0 τετράγωνο, επί 100%. Βγάζει την παράγωγα από το εν δεύτερο δ, α0 τετράγωνο πάνω και θα μείνει 1 τέταρτο, πλην 1, καθίστε να το βάλω και εδώ, εν δεύτερο δ α0 τετράγωνο και από κάτω εν δεύτερο δ α0 τετράγωνο επί 100%. Αυτό με αυτό φεύγει, αυτό κάνει μείον 3 τέταρτα επί 100%, δηλαδή μείον 75%. Ωραία. Πάμε τώρα στην περίπτωση, στον χρόνο από τάφ έως 2 τάφ. Η μεταβολή της ενέργειας θα είναι τελικό, και είναι αρχικό πάλι, μόνο που το τελικό θα είναι εν δεύτερο δ α0 τέταρτα στο τετράγωνο, πλην ελεύθερο δ α0 δεύτερα στο τετράγωνο. Αυτό θα κάνει εν δεύτερο δ α0 δέκατα έκτα πλην ελεύθερο δ α0 τετράγωνο τέταρτα. Εδώ είναι, εδώ ο άσος, εδώ 32, άρα 28, 4. Άρα αυτό κάνει μείον 3, 300 δεύτερα, σωστά, του δ α0 τετράγωνο. Βλέπετε ότι από όλες τις μειώσεις δεν είναι ίδιες. Ελάτε όμως θα δούμε κάτι εκπληκτικό. Ας δούμε την επί 100 μείωση της ενέργειας, τελική πλην αρχική πάλι προς αρχική επί 100%. Που είναι εν δεύτερον δ α0 τέταρτα στο τετράγωνο, πλην εν δεύτερον δ α0 δεύτερα στο τετράγωνο, προς εν δεύτερον δ α0 δεύτερα στο τετράγωνο επί 100%. Πράξεις. Εν δεύτερον δ α0 τετράγωνο δεκατέκτα, πλην εν δεύτερον δ α0 τετράγωνο τέταρτα, προς εν δεύτερο δ, α0 τετράγωνο τέταρτα, επί 100%. Εδώ, 2, 32, εδώ 8, 4, άρα βγαίνει μείον 3 τέταρτα του δ, α0 τετράγωνο προς, το εν δεύτερο δ, α0 τετράγωνο, μισό λεπτό, γιατί το έχω στριμώξει πολύ εδώ πέρα. Θα αφήσω αυτό να φανεί το ποσοστό. Λοιπόν, έχουμε εν δεύτερο δ
α0 τελικό του τετράγωνα πλήν δεύτερο δε α0 δεύτερα στο τετράγωνο προς εν δεύτερο το αρχικό είναι α0 τετράγωνο συγγνώμη α0 δεύτερο και όλο στο τετράγωνο είναι 100%. Ωραία. Αυτό κάνει εν δεύτερο δε α0 τετράγωνο 10 πλήν εν δεύτερο δε α0 τετράγωνο 4. Και από κάτω κάνει εν δεύτερο δε α0 τετράγωνο 4. Ο καλύτερο παράγοντα του 1 δεύτερο τε α 0 τετράγω και μένει 1 δέκατο έκτο πλην 1 τέταρτο προς 1 δεύτερο τε α 0 τετράγω 1 τέταρτο και 100%. Φεύγει. Εδώ κάνει, εδώ θα πάει 4, άρα κάνει μείον 3 δέκατα έκτα του 1 τέταρτο του 100%. Και κοιτάξτε το εκπληκτικό, κάνω σε ένα πλάνο απλό. Αυτό με αυτό φεύγει. Wow. Δείτε ότι η ποσόστοση μείωσης είναι ακριβώς ίδια. Θυμίζω όμως, εντάξει για να μην παρεξηγηθούμε, ότι αυτό σημαίνει μόνο στην περίπτωση που από α0 σε μια περίοδο α0 δεύτερα και σε πάλι άλλη περίοδο α0, α0 δεύτερα, α0 τέταρτα. Οι απόλυτες μεταβολές ενέργειας δεν είναι ίδιες, η επί της 100 μεταβολής ενέργειας είναι ίδιες. Αυτά λοιπόν.